somebody. Yeah, you know that I could use somebody. Someone like you. Κυρίες και κύριοι, μπράβο Σταύρο. Τι τυπάς εσύ ρε παιδάκι μου. Πολύ ωραίος. Ευχαριστώ. Φωνάρας. Ευχαριστώ. Ωραίος. Γιώργο, τον είχες κόψει στην οντισιόν. Τον είχα κόψει, ναι, τον είχα κόψει στην οντισιόν. Τώρα τι έχεις να πεις. Τώρα είναι η περίπτωση που, ξέρω εγώ, όχι το άσχημο από που έγινε κύκνος, το μαζεμένο το παιδάκι που ξαφνικά έγινε entertainer. Δεν σου κρύβω ότι θα πω μεγάλη κουβέντα τώρα. Πριν μερικά χρόνια ήμουνα στο Δουβλίνο και παρακολούθησα μια συναυλία του Robbie Williams. Και μου έφερες στο μυαλό και στα αυτιά εκείνες τις μέρες. Είσαι πάρα πολύ καλό, Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι και η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι ο Γιώργος Στοφάνος έχει πάντα δίκιο. Υπάρχει τέτοιο κανόνα. Νίκο. Όχι, εγώ. Όχι εσύ. Συγγνώμη. Γιώργο Θεοφάνος. Γιώργο Λεβέντη. Ναι. Η καλύτερη μου στιγμή απόψε ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία στιγμή. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταύρο. Εντάξει. Εσύ και Pale Faces και δύο είπατε Kings of Leon. Μπράβο Kings of Leon. Τρομερό group. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Έχεις ένα χρώμα στη φωνή σου που εμένα με τρελαίνει. Με τρελαίνει. Τι να σου πω, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Για μένα ήσουν σήμερα η καλύτερη αρχή. Μπράβο. Να δω τι θα γίνει, παιδιά, από το τέλος. Ο ένας λέει τον άλλον. Ναι, τώρα μέσα. Αυτό είναι. Τι γίνεται, ας πούμε. Καμώς. Σας το είπα από το ξεκίνημα. Φέτος έχουμε καμία μεγάλο σχέση, ανταγωνισμό. Καμία σχέση. Κατέρινα. Λοιπόν, χτες που σας είδα όλους τις πρόβες, είχα αποφασίσει για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν θυμάμαι τώρα βέβαια να σου πω, ότι δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Μου φάνηκε ότι δεν είχε πίθα στα μάτια, ότι δεν είχε ένταση. Και τώρα που ξεκίνησε, πίστηκα ότι είδα άλλο χθε, δεν είδε ένα. Μπράβο σου, αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Κατερίνα, ο Σταύρος έχει σόου. Το είδα. Έχει σόου. Το είδα. Νομίζω ότι ο Σταύρος είναι. Έχει και διαστροφή στο μάτι. Τι έχει, τη θετική, τη θετική διαστροφή. Κατερίνα, είναι ωραίο πράγμα. Συγκρατήσουμε μας, ακούνε παιδιά μας. Είναι καλλιτεχνική. Ναι. Δεν έχω δίκιο. Αλλά το μυαλό σου ένα στη διαστροφή, α πούμε. Τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι είναι μεγάλο καλλιτέχνη. Έχει μέσα του κάτι. Εσένα που έκανε παιδί δεν είναι στη διαστροφή το μυαλό σου, α πούμε. Φεύγει διαστροφή από το Σταρ. Δεν φεύγει, ρε παιδί μου. Φεύγει. Είτε έκανε παιδί, είτε δεν έκανε παιδί, δεν έχει ακόμα διαστροφή. Νομίζω κι εγώ είμαι λίγο εκεί. Πάνω στη σκηνή δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς το λες. Πώς αλλιώς θα το πω δηλαδή. Νίκο. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην Κύπρο, στα σάκι μου, με ένα καπέλο, έτσι φορετό, και άρχισε να τραγουδάει, λέω μέσα μου, είναι το καλύτερό μου αυτό το παιδί. Είναι καλλιτέχνης, είναι το καλύτερό μου, τον θέλω στην ομάδα μου. Από την πρώτη στιγμή. Σήμερα, όλη τη διάρκεια λοιπόν της πρόβης και αυτά και τα λοιπά, αισθάνεσαι καλά, ναι. Αισθάνεσαι καλά, ναι. Και βγαίνει εδώ πάνω και αυτό που είπε ο Θεοφάνος, δηλαδή, μη σου πω ότι είναι καλύτερος από τον Ρόμπι Ουίλιαμς, πώς να σου πω. Είναι το καλύτερό μου. Ω, καλά. Ακούσε,